είμαστε τον κύριο Περιμεριάτη για αυτό το, την εκδήλωση που έχουμε την Κυριακή. Εμείς σαν Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδος θα είμαστε παρόντες τόσο για θέματα τάξης, ασφαλείας, αλλά περισσότερο βαρύτητα λόγω του αντικειμένου, λόγω της κατάληψης του οδοστρώματος, χρήσης οδοστρώματος από τους αθλητές. Πέφτει λίγο το βάρος παραπάνω για τα θέματα τροχιάς. Φέτος λοιπόν θέλω να ενημερώσω ότι αυτή η παραδοσιακή εκδήλωση επεκτείνεται με το αγωνίσματα των 10 χιλιόμετρων και των 5 χιλιόμετρων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα. Συγγνώμη, με έχετε δει αυτό και το δει πολλές φορές. Και των 3 χιλιόμετρων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα για τις ανάγκες αυτού του αγώνα να χρειαστεί να γίνει κατάληψη κεντρικών αρτηριών του ναυπλίου, όπως παραδείγματος χάρη της Ασκληπιού, από την 11η μέχρι το Βόβο Αγίας Ελεούσας, Άργους μέχρι τον 20άμετρο, επίσης από την Παραλιακή μέχρι το Κολυμπητήριο και φυσικά για όσους γνωρίζουν κάθε χρόνο το κέντρο ήταν πάντα αποκλεισμένο, Σιδηράς Περαρχίας, Πολυζωίδου, 25 Μαρτίου. Άρα λοιπόν φέτος για να καλύψουμε τις ανάγκες αυτών των νέων αγωνισμάτων που εντάσσονται στις ευρωπαϊκές αυτές εκδηλώσεις, η Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδος θα εκδώσει και σχετική απόφαση και θέλω να το γνωρίζουν και οι κάτοικοι του ναυπλίου αλλά και όλοι οι φορείς που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν ή να ενημερώσουν τους επισκέπτες εκείνη την ημέρα του ναυπλίου, ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδος θα εκδώσει σχετική απόφαση για την ασφαλέστερη χρήση των οδών αυτών που προανέφερα. Θα έχουμε αποκλεισμό. Είναι και δύσκολο να καθίσω να αναλύσω τώρα την πορεία που θα θέλει να ακολουθήσει κάθε χρήστης. Από τις 8 μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής θα υπάρξει απόφαση για τον αποκλεισμό τελείως και την κίνηση οχημάτων σε αυτούς τους δρόμους. Θα ήθελα λοιπόν να συστήσω στους κατοίκους της πόλης του Ναυπλίου που πιστεύω θα είναι αρρωγή σε αυτή την εκδήλωση όπως είναι κάθε χρόνο να δείξουν λίγο παραπάνω την επιοίκειά τους στις όποιες αστυνομικές υποδείξεις. Αυτές θα γίνουν για την εξυπηρέτηση και την ασφαλή κίνηση των αθλητών. Με σκοπό την καλύτερη επιτυχία αυτής της οργάνωσης. Και μένω μόνο στην υπόδειξη και την παράκληση απλά να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονών. Πού θα τους υποδείξουν οι τροχονόμοι να σταθμεύσουν, ούτως ώστε με ασφάλεια να σταματήσουν στο πλησιέστερο σημείο, να σταθμεύσουν και να κινηθούν στην πόλη για τους δικούς τους σκοπούς, ή όσοι διερχόμενοι από την πόλη του Ναυπλίου εκείνη την ώρα θα δεχτούν τις υποδείξεις των τροχονόμων κατά περίπτωση, είτε κινηθούν από Αγίου Ανδριανού να μπουν στον δρόμο των Μυκηνών για την κίνησή τους προς Επίδαυρο ή Τολό, ή όσοι θέλουν να περάσουν απέναντι προς Άρια, να περνάνε και το αντίθετο, να περνάνε σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων. Οι τροχονόμοι δεν θέλουν να ταλαιπωρήσουν εκείνη την ώρα κανένα, θέλουν να λειτουργήσουν, να έχει ο αγώνας, οι αγώνες μάλλον, την καλύτερη ασφάλεια. Και για τους οδηγούς, αλλά και για τους χρήστες αθλητές. Αυτά ήθελα να πω εγώ από μέρος της τροχιάς. Αυτά ήθελα να πω από μέρος της Διευθύνσεως Αστυνομίας Αργολίδος.